Θέλω πατατάκια. Πήγαινε να πάρεις μόνη σου. Έλα, σήκω, μαζί θα πάμε. Μα συγχωρείτε. Τον κάρφωσα από το πίσω μέρος του καθίσματος και τον ευρύκε στην εορτή. Πότε έγινε περίπου? 8:25 με 8:30, δηλαδή 5 λεπτά πριν από το διάλειμμα. Και καλά. Δεν το πήρε κανείς χαμπάρι? Αυτό τα αφήνω σε εσάς. Χαιρετώ. Έτσι λοιπόν. Και ο κόσμος δίπλα του, οι θεατές, αυτοί δεν παίζουνε, δεν πήρανε μυρωδιά τίποτα. Κλασικά λοιπόν. Πρέπει να πάμε στο καμπαρέ που ήταν και στέκει του. Έλα. Όμως, εμένα δεν θα πάω να πλαγιάσω. Δεν πας στο σπίτι του να ρίξεις μια ματιά. Μεγάλος πειρασμός αυτά τα δύο όλια. Άμα δεν τελειώσουν, δεν σταματάς. Άντε για χαρά. Καλή. Πώς πάει? Καλά. Δεν μου λες, Ειρήνη, τι έγινε? Πήρε άδεια. Είναι άρρωστη? Όχι, πήρε 3 μέρες κανονική. Καλά, κανονική, έτσι ξαφνικά. Δουλειές. Ακόμα εδώ είσαι? Άντε, ξεκινάμε. Ωραία δουλειά έχεις στήσει ο Μακαρίτης. Ήτανε προκομμένος. Ποια θα δούμε τώρα? Τη Λώρα, το επίσημο αίσθημα. Και γραμμάτευση. Ωραία. Έχεις καμιά ιδέα ποιος μπορεί να τον κάρφωσε? Στη δουλειά που κάνετε, έχετε εχθρούς? Όχι και για να το σκοτώσουν. Τώρα τελευταία, τι έκανε? Δεν μίλαγε για τις δουλειές του. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Όπως φαίνεται, η δουλειά έγινε από επαγγελματίες. Δεν αποκλείεται να κινδυνεύετε κι εσείς. Ο Μακρύς δεν ανακατεύτηκε ποτέ σε μεγάλα κόλπα. Από τότε που άνοιξε το μαγαζί, άραξε, δεν τον ενόχλησε κανένας. Μπορεί να τον τραβάγατε μέσα από τότε πότε. Για τα κορίτσια που έφερνε λαθρέα.
Αλλά μέχρι εδώ ήτανε. Τίποτα παραπάνω. Αλήθεια λέω. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Το γραφείο του εδώ ήτανε. Φύλαγε τα πράγματά του στην καρταρόμπα. Πάμε να δούμε. Τι είναι αυτό? Ήθελα να φέρει έναν ταχυδακτυλουργό από τη Γαλλία, αλλά δεν τα βρήκανε στα λεφτά. Και τα σκίτσα? Όταν τηλεφωνούσε, συνήθιζε να μου τζουρώνει τα χαρτιά. Αυτά θα τα κρατήσουμε εμείς. Τον τελευταίο μήνα είχε κάνει μερικά ταξίδια στο Ιράκ. Τι είναι αυτό? Η Λόρα μας είπε πως ήταν να φέρει κάτι κορίτσια για το καμπαρέ. Είδα και τα φάξ. Η Λόρα. Ξέρεις τι γυναίκα είναι αυτή? Φυσάει. Τίποτα άλλο ενδιαφέρον? Το σκίτσο. Α, ναι. Στο γράμμα με τα γαλλικά είχε ζωγραφίσει ένα μάτι. Και τι είμαστε? Έχει ζωγραφίσει και μερικά γυμνά. Αυτό όμως μπορεί να μας λέει κάτι. Πάτε να με τρελάνετε, ρε. Στη ψυχανάλυση θα το ρίξουμε τώρα. Πω, πω, πιάστηκε μέσα μου από την ορθοστασία. Δεν είναι τίποτα, γεράματα. Τι έκανες? Βρήκα το θηρορό και μου άνοιξε το διαμέρισμά του. Και τι ανακάλυψες? Αυτό εδώ το ημερολόγιο. Λέει τίποτα? Ονόματα και τηλέφωνο. Μα. Εδώ είναι αυτό. Το μάτι. Πού ήσουν, α? Σε παίρνω συνέχεια τηλέφωνο. Σου είπα να μην με ξαναπάρεις στο σπίτι. Ανησυχούσα. Ήρθε η αστυνομία. Το ξέρω. Τα γράμματα. Τα εξαφάνισα. Τα έκαψες? Δεν βρήκα όμως το δολάριο. Έψαξα παντού, δεν το βρήκα πουθενά. Είχες πει ότι το έκρυβε πίσω από το χάρτη. Δεν ήταν εκεί. Σταμάτης Μακρύς. Ορίστε. Ευχαριστούμε, Δεσποινής. Ωραία. Ωραία. Ναι. Τι είναι όλα αυτά που λες? Δεν σ' ακούει κανένας? Ναι. Όχι. Έχω κόσμο τώρα. Την είδες την ισότητα? Θα μας διαλύσουν, ρε, αυτές. Ορίστε, κοίτα, κατάντημα. Εγώ από τότε που γνώρισα τη ζωή, τέρμα οι τρύπες. Τελικά είσαι παραδοσιακός. Είμαι και το χαίρομαι. Εγώ από το ζαβλάκι της Πάτρας. Κοίτα εκεί πέρα, Νάζη. Το ξεφτιλίζανε το σώμα οι χαλκοκουρούνες. Τίποτα. Απόστολε, για σιγά. Μισό δολάριο.
Πάνω γράφει Β3, 0, ρο 13. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, τα πρόσωπα που έκαναν τη δουλειά πρέπει να είναι σοβαροί επαγγελματίες. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Μακρύς είχε ανοίξει πολύ μεγάλες ιστορίες. Δεύτερον, υπάρχουν τα δύο ίδια σχέδια με το μάτι. Πράγμα που μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Και τρίτον, ένα κομμένο χαρτονόμισμα, ένα δολάριο με γράμματα και νούμερα. Εντάξει. Το ζήτημα είναι τι σημαίνουν αυτά τα γράμματα και ποιος έχει τ' άλλο το μισό. Έχει κανείς καμία ιδέα? Ωραία, αύριο το πρωί θα το στείλω στην αποκρυπτογράφηση. Τηλέφωνο, σύζυγό σας. Η πρώην. Επιτέλους σηκώθηκες. Καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα τελευταία δεν φοράς το κράνο σου, γιατί? Δεν ακούς καθόλου. Δεν βλέπεις τι γίνεται κάθε μέρα με τα μηχανάκια. Στο έχω πει τόσες φορές ότι δεν θέλω κουμπουρία στο σπίτι, βρε παιδί μου. Απορώ πώς σας το επιτρέπουν. Επιφώνημα αγανάκτησης και πρωτεύουσα της Ιορδανίας. Αμάν. Δεν βγαίνει. Δεν μπορεί. Για δώσ' μου να δω. Ποιο είπες? Το Β3. Β3. Φαίνεται ότι ταιριάζουν όλα. Μάγκα, είσαι πολύ δυνατός, ε. Τι δεν σου αρέσει? Ξέρω, το 13 χρουσούζικο μου φαίνεται. Άμα ξέραμε και τι ψάχναμε... Δεν είναι ανάγκη να βιαζόμαστε. Πάω να ρίξω μια ματιά. Κάτσε ρε, θα πάω εγώ. Έχει δίκιο. Οι συνταξιούχοι περνάνε απαρατήρητοι. Δεν μου λες, έχουν κουρέψει με πριόνι ποτέ. Δηλιάρι, ε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κομπίνα έστεινε ένας ιδιοκτήτης ενός καμπαρέ σε μια τέτοια γειτονιά. Εγώ ένα σου λέω, ε. Σε αυτή τη δουλειά δεν θα πεθάνουμε από πλήξη. Ναι, Ειρήνη, ο Σταύρος είμαι. Δεν είσαι στο σπίτι. Καλά. Πήρα μόνο να μάθω αν είσαι καλά. Αν θες κάνε μου κανένα τηλέφωνο. Για χαρά. Άντε ρε, πού είσαστε? Μας στήσατε. Ούτε ένα τεταρτάκι καλά-καλά, μωρέ. Μην γκρινιάζεις. Κάνε. Κοίταξε, ο τύπος έχει περίεργο παρελθόν. Παλιός αριστεριστής, με δράση και συλλήψεις. Τώρα το έχει ρίξει το συνδικαλισμό. Γεια. Πάμε. Άντε, καλή βάρδια. Γεια.
Έχετε κλείσει ραντεβού? Όχι, αλλά είναι μεγάλη ανάγκη. Περιμένετε ένα λεπτό. Το όνομά σας? Ξηρογεννάκη. Ποιος σας σύστησε σε μένα? Μένω εδώ κοντά. Είδα το μάτι που έχετε. Ποιο μάτι? Την ταβέλα κάτω στην είσοδο. Κοιτάξτε λίγο ευθεία. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Ναι. Έλα. Έχω ασθενή τώρα. Γιατρέ, φεύγω. Θέλετε τίποτα? Όχι, όχι. Θα σε πάρω σε λίγο. Λυπάμαι, αλλά συνέβη κάτι έκτακτο και πρέπει να φύγω. Εάν θέλετε, επικοινωνήστε αύριο το πρωί με τη γραμματέα μου για ένα καινούριο ραντεβού. Εντάξει, θα την πάρω αύριο. Ευχαριστώ. Υπάρχει τουαλέτα που θα μπορούσα να πλύνω λίγο τα χέρια μου? Όπως θα βγείτε απέναντι η πόρτα. Γιατί μόλις μπήκε στο ιατρείο έσβησε τα φώτα? Έτσι εξετάζουν οι οφθαλμοί ιατροί. Πώς, στα σκοτάδια? Για λέγε τώρα, τι έγινε? Την ώρα που με εξέτασε χτύπησε το τηλέφωνο. Είπε κάτι μισόλογο και μετά με έδιωξε γιατί έπρεπε, λέει, να φύγει. Δεν έφυγε ακόμα. Και ούτε πρόκειται, γιατί κάποιος ήρθε. Ποιος ήρθε? Κάποιος. Εγώ είμαι ένα τέταρτο εδώ και δεν μπήκε κανείς. Δεν ξέρω, εγώ πάντως είδα κάποιον να μπαίνει στο ιατρείο. Και μάλιστα είδα κάτι δέματα με μια στάμπα. Τι στάμπα? Ένα μάτι. Ξανάρθει η αστυνομία? Όχι. Εσύ που χάθηκες, ούτε ένα τηλέφωνο δεν έκανες. Μέχρι να φύγουμε πρέπει να προσέχουμε. Πότε? 6 μήνες τώρα, αυτό ακούω. Όταν παραλάβουμε το εμπόρευμα. Έλα. Τι είναι? Χρυσός, ναρκωτικά, τι? Με μπλέξατε καλά-καλά και τώρα μου τα μασάτε. Τι περιμένετε? Ένα μάτι. Αυτή είναι η γραμματέας του? Ναι. Σχεδόν κάθε βράδυ μόλις κλείνει το γιατρείο, αυτός μένει. Και συναντιέται με κάποιους. Ένα τέλος αυτή την ιστορία. Με τον Αντώνη έχουμε σχέσεις περίπου ένα χρόνο. Είναι και αυτός οικογενειάρχης άνθρωπος. Μένει εδώ στο 5ο όροφο της πολυκατοικίας. Καταλαβαίνετε. Η γραμματέα σας υποψιάζεται τίποτα? Είναι η γυναίκα μου. Δεν πρέπει να μάθει τίποτα, θα αυτοκτονήσω. Τι έγινε με τον άλλον?
Τίποτα. Οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση. Ελέγξετε τα δέματα. Ένα μηχάνημα για τα μάτια ήτανε, σε 2-3 κομμάτια. Σταύρο, δεσμένη τσιγάρο. Δεν λέει τσιγάρο, το κόψες. Καλύτερα να άνοιγε η γη να με καταπιεί. Δεν άνοιξε όμως, ε. Ανοίγει όταν θέλουμε. Ήταν πολύ ωραία η ιδέα σου για να είναι αληθινή. Πω πω ρε ζηλίκη. Πω πω. Δεν θέλω άλλο. Με ζαλίζει το ποτό. Μπορούμε να αλλάξουμε κουβέντα. Λήξεις. Εγώ πάντως να ξέρεις. Έτσι, για το γαμότο, θα τη βρω την άκρη. Δεν μου λες. Πότε επιστρέψεις τα ήθη και τα έθιμα? Σε καμιά εβδομάδα. Πήρα στο σπίτι σου κανένα δύο φορές τηλέφωνο, αλλά έλειπες. Και μερικές που το έκλεισες. Σπίτι ήμουν. Απλώς δεν ήθελα να μιλήσω σε κανέναν. Δεν ήξερα τι συμβαίνει. Πήρα να δω τι γίνεται. Τίποτα. Έτσι. Προσωπικά προβλήματα. Δεν είμαι περίεργος. Το μόνο που θέλω είναι... να ξέρω ότι είσαι καλά. Ναι. Έχω μια πληροφορία που σας ενδιαφέρει. Γράφε. Τυπογραφείο Πειραιώς 50. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Λέγε μη σου! Δεν ξέρω, σας είπα. Σε ποιο τα πουλάς αυτά, ρε. Ε! Την αλήθεια σας λέω. Τη φωτογραφία μου την έφερε ο Μακρύς, ο ιδιοκτήτης του καμπαρέ. Αυτό που καθαρίσανε. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ιθόν. Μάλιστα. Πάρε μου το Μιχάλη. Και τρεις μέρες πριν δολοφονηθεί, έδωσε στον παραχαράκτη του βγάλει ένα εγγλέζικο διαβατήριο με αυτή τη φωτογραφία. Ξέρουμε τίποτα για τον τύπο? Μπα, στα αρχεία της ασφάλειας είναι άγνωστος. Δεν μου λες. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός έχει σχέση με τη δολοφονία του Μακρύ και τη δουλειά που του ετοίμαζε. Σου φαίνεται για άσχετος?
και πώς έφτασε στον παραχαράκτη. Ο υπαστυνόμος μου είπε ότι έχουν αξιοποιήσει μερικά στοιχεία εναντίον του. Έπεσε καφέ. Όχι. Έπεσε ανώνυμο τηλεφώνημα. Μου το είπε εντελώς εμπιστευτικά ο υπαστυνόμος της ασφάλειας. Αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Ο Μακρύς ήταν μπλεγμένος σε μεγάλες δουλειές. Δουλειές που ούτε τις φανταζόμαστε. Ναρκωτικά. Και βάλε. Νομίζεις θα μου ξεφύγεις, ε? Πρέπει να φύγεις τώρα, εντάξει? Πες μου, πότε θα έρθεις? Θα δούμε. Αύριο μεθαύριο θα περάσω από το μαγαζί. Κάνει. Καλά, ρε τι. Καλέ σημερινιόν έγινες. Μπράβο, πέτυχε η δίαιτα. Αν συνεχίσεις έτσι με το παιδί, θα με κάνει να φτάσω στ' άκρα. Δεν μου λέει, Μιχαλάκη μου, μήπως περνάς κλιμακτήριο. Γιατί τέτοια νεύρα μόνο με κλιμακτήριο δικαιολογούνται. Δώσε μου ένα τσιγαράκι. Δεν έχω, το κόψα. Α. Μας αρέσει να τη βλέπεις να κυκλοφορεί έτσι στους δρόμους. Πώς έτσι δηλαδή? Σαν φρικιό, σαν πανκ με ένα κόκκινο τσουλούφι εδώ μπροστά. Σε να δεν σε ενοχλεί. Είναι ώρα να πηγαίνω, να προλάβω και τα μαγαζιά. Η αναισθησία σου δεν έχει όρια. Δεν μου λες, σε χαρδινικώνει καλά ο λεγάμενος? Να σου πω, Μιχάλη μου, αν περιμέναμε από τη διατροφή σου, θα ψωνίζαμε στα καλάθια. Να μη σε κρατάω άλλο, αγόρι μου. Ποιος ξέρει πόσα πτώματα θα έχεις σε κρεμότητα. Τσάω. Τον άκουσες? Τον άκουσα. Δεν μου λες, ποιος την ευάφτησε, αρετή? Ναι. Πρέπει να σας μιλήσω αμέσως. Περίμενε. Ναι, σας ακούω. Νομίζω είναι κάτι που σας ενδιαφέρει πολύ.
Τσιγάρο. Το κόψα. Φανατικά. Εγώ να σου πω... την υγειά μου να έχω να καπνίζω. Θέλω να κάνω μια κουβέντα μαζί σου. Στα ίσα. Μέσα. Πριν λίγες ώρες φάγανε έναν πράκτορα του Κουβέιτ κάτω στον Πειραιά. Φαίνεται ότι ο πόλεμος Ιράκ Κουβέιτ δεν τέλειωσε ακόμα. Πάνω του βρέθηκαν διευθύνσεις και τηλέφωνα. Είχε και το δικό μου. Πλακίτσα, ε. Όχι. Βρέθηκε όμως το τηλέφωνο του παραχαράκτη που πιάσαμε προχθές. Έχουμε βάσιμες υπόνοιες ότι είναι ο άνθρωπος που έκανε το ανώνυμο τηλεφώνημα και το κάρφωσε. Νομίζω μάλιστα ότι είναι ο Άραβας που καθάρισε εκείνη τη γυναίκα σήμερα το απόγευμα. Είδες του ξυγέμες σπαθί. Όταν έχω κάτι και σε ενδιαφέρει, σε ενημερώνω. Και τώρα τι θέλεις, ανταπόδοση. Πρώτα-πρώτα, μπορώ να σου την πάρω την υπόθεση. Εδώ δεν μιλάμε για προαγωγούς και αδερφές. Μιλάμε για χοντρό παιχνίδι. Είσαι ακόμα στο ορδεύρο. Τώρα έρχομαι και στο κυρίω πιάτο. Πάνω στον πράκτορα του Κουβέιτ βρέθηκε ένα χαρτονόμισμα. Όχι ολόκληρο. Μισό. Αχα. Βλέπω εκδηλώνεσαι. Το δικό μου έχει επάνω κάτι ορνηθοσκαλίσματα και μια ημερομηνία. Ξέρω ότι και εσύ έχεις ένα μισό χαρτονόμισμα. Τι λες? Να τα βάζουμε δίπλα-δίπλα, μπας και βρούμε κάποια άκρη. Α? Οι ημερομηνίες πάντως που γράφει πλησιάζουν. Κάτι ετοιμάζουν αυτοί για τις 23 του μηνός. Έχουμε ακόμα 3 μέρες περιθώριο για να βρούμε την άκρη. Πάω να κοιμηθώ, μήπως βγάλω καμιά ιδέα. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι φτάσαμε σε αδιέξοδο. Αν βρίσκαμε σύντομα τον άγνωστο της φωτογραφίας, θα βγάζαμε άκρη. Μα αφού γι' αυτόν γίνεται όλη η ιστορία. Είναι ο άνθρωπος κλειδί. Ε, τι διάολο, τόσο σπουδαίος είναι. Θα χρειαστούμε τύχη και πληροφορίες. Θα μου το θυμηθείτε. Θα είναι σαν το αυγό του Κολόμπου. Είχε ο Κολόμπος αυγό. Τι κάνεις, παπά? Έχεις δουλειά? Τι είναι αυτό? Πώς είσαι, ρε παιδάκι μου? Τότε να φύγω. Όχι, όχι, όχι. Σταμάτα, σε βλέπω κάθε μήνα. Τι είναι αυτό? Τι πάθατε? Κυριλλική γραφή. Όχι, ρώσικα. Μάλιστα. Φωνάξτε γρήγορα ένα ρώσο μεταφραστή. Τι έγινε, καλέ παπά? Μπα, πού ήσουν, ε? Τέλειωσαν όλα. Ήρθε σήμα από την Ιντερπόλ. Κάτσε και δώσ' μου ένα χαρτί. Λοιπόν, η λέξη που ήταν γραμμένη πάνω στο μισό χαρτονόμισμα που βρήκαμε στο Μακρύ ήταν στα ρωσικά και σημαίνει ματιά. 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 Βλέμμα. Είναι το όνομα μιας μυστικής, εξτρεμιστικής ρωσικής οργάνωσης αντισημιτών που έχει δραστηριοποιηθεί τώρα τελευταία. Κατάλαβες τώρα τι σημασία είχαν τα σκίτσα που έκανε ο Μακρύς? Άκου τώρα και τη συνέχεια.
Ο τύπος για τον οποίο ο Μακρύς ετοίμαζε το πλαστό διαβατήριο ήταν μέλος της οργάνωσης με τον κωδικό 13. Και γιατί ήταν τόσο σπουδαίος αυτός? Ο Ιβάν Πέζοβιτς είναι πυρηνικός επιστήμονας με προορισμό το Ιράκ. Ενδιάμεσο σε αυτή τη δουλειά ήταν ο Μακρύς. Και τότε ανακατεύθηκαν οι πράκτορες του Κουβέιτ. Ακριβώς. Το Κουβέιτ τους πήρε με δουλειά και ήθελε να τους διαλύσει. Σκότωσαν τον Μακρύ και μας παράδωσαν τον Παραχαράκτη. Οι αντίπεινα οι Ιρακινοί σκότωσαν τον Κουβέιτιανό προχθές στον Πειραιά. Και τι έγραφε το άλλο μισό? Απλούστατα, Γενέβη της Ελβετίας. Πράγμα που σημαίνει ότι ο άνθρωπός μας έρχεται μεθαύριο μέσω Γενέβης. Και τώρα όλοι ετοιμάζονται να τον υποδεχτούν. Νομιά! Καλημέρα, Λίνα. Καλημέρα. Θέλεις καφέ? Ναι. Πώς τις αγαπηθές? Μία. Μισή.